Κύριε Λαμπρούλη, πώς βλέπετε εσείς την διαχείριση της όλης αυτής της πρωτόγνωρης κατάστασης από την πλευρά της κυβέρνησης? Άκουσα με προσοχή και τους προλαλήσατε. Αυτά που ακούστηκαν, πέρα από τα γενικότερα περί σχεδιασμών, οι πράξεις μετράνε, θα πω και το κλείνω εδώ αυτό. Λοιπόν, διαχρονικά υπάρχουν τεράστιες ευθύνες εγκληματικές όλων των κυβερνήσεων. Είτε Νέα Δημοκρατία, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Όλα αυτά είναι γνωστά για την κλιματική αλλαγή. Λέτε εδώ των και κομμάτων που άσκησαν εξουσία. Πρώτον, ακούστε, μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια τεράστια καταστροφή η οποία δεν υπάρχει τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Μπορεί ενδεχομένως να συγκριθεί με το σεισμό στην Αττική το 1999. Αυτή τη στιγμή η Θεσσαλία είναι βουτυγμένη στα νερά. Θρυνούμε θύματα, υπάρχουν αγνοούμενοι, γίνονται προσπάθειες καθυστερημένα από τα σωστικά συνεργεία, από τις υπηρεσίες, τις κρατικές, για να απεγκλωβιστεί κόσμος. Υπάρχουν ζητήματα αντιμετώπισης της υγείας αυτών των κατοίκων. Υπάρχουν ζητήματα αντιμετώπισης που πρέπει να αντιμετωπιστούν φιλοξενία, στέγαση, σύντηση, παροχή πρώτων βοηθειών σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Και από εκεί και πέρα το πώς θα οργανωθεί, που είναι ένα ζητούμενο του επιτελικού κράτους, επιτρέψτε μου σε εισαγωγικά. Λοιπόν, το οποίο ήταν ανύπαρκτο, δεν υπήρχε κανένα συντονισμό 3-4 μέρες τώρα, εξαφανισμένοι όλοι, περιφερειάρχες, κάποιοι δήμαρχοι, κυβέρνηση, υπουργεία, και βρέθηκαν τελευταία στιγμή να κλαίνε πάνω από τι? Από τα συντρίμια που αφήνουν και από την τεράστια καταστροφή που φαίνεται μετά την υποχώρηση των υδάτων σε πρώτη φάση στην Καρδίτσα. Το φαινόμενο εξελίσσεται το πλημμυρικό στη Λάρισα, με 3-4 συνοικίες να σιγά σιγά τα νερά να διεισδύουν στην πόλη. Παρακάτω ο Πηνιός, συνεχίζοντας από τη Λάρισα, να εκπέμπεται μέσω του 112. Λοιπόν, να εκενώσουν την περιοχή. Και με συγχωρείτε, κύριε Σαφάκα, έρχεται το 112 και να κλείσουμε, πολλές φορές. Κύριε Λαμπρούλη, επειδή πού θα πάει ο κόσμος αυτός? Το ερώτημα αυτό το έχουμε θέσει, είναι βασικό, ουσιαστικό, το έχουμε θέσει άπειρες φορές και εμείς. Δεν υπάρχει καμία οργάνωση, κανένα συντονισμός, είναι υπεύθυνη κυβέρνηση, περιφέρεια με το 2008 και όλοι οι δήμαρχοι.